Σας έμαθαν ότι το μόνο καλό φίδι είναι το νεκρό φίδι. Λοιπόν, δεν είστε μόνοι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι η θανάτωση φιδιών είναι καλή ιδέα. Είμαι εδώ όμως για να σας πω ότι αυτό που σας δίδαξαν είναι ένα τραγικό λάθος. Και αν δεν με πιστεύετε, απάντηση θα δοθεί στο σημερινό μας Lab of Datum. Όχι απλά υποστηρίζοντας τα φίδια, μα και αναλύοντας τι θα συμβεί αν εξαφανιστούν όλα τα φίδια από τον πλανήτη μας. Πιστέψτε με από τώρα. Είναι ένα ζωφερό σενάριο για την ανθρωπότητα. Ο φόβος για τα φίδια είναι τόσο συνηθισμένος που έχει το δικό του όνομα. Οφειοφοβία. Δεν χρειάζεται να τρέξετε, να ουρλιάξετε, να πιάσετε ένα φτιάρι, να καλέσετε κάποιον ή να νιώσετε οποιαδήποτε άλλη μορφή πανικού. Το φίδι δεν προσπαθεί να σας πληγώσει. Αν δεν ζείτε σε μια παγωμένη ερημιά ή στις πιο πυκνές ζούγκλες από τσιμέντο, υπάρχουν φίδια γύρω σας κάθε μέρα. Το μόνο που διαφέρει αυτή τη φορά είναι ότι έτυχε να παρατηρήσεις ένα. Με αυτό προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε πως τα φίδια είναι στην καθημερινότητά μας, μα είναι ντροπαλά και πάντα θα κρατήσουν αποστάσεις από τον άνθρωπο, διότι πολύ απλά τον φοβούνται. Δεν σημαίνει ότι είστε λιγότερο ασφαλείς από πριν. Στην πραγματικότητα, βλέποντας ένα φίδι σημαίνει ότι είστε πιο ασφαλείς, καθώς μπορείτε εύκολα να αποφύγετε αυτό το ζώο. Εάν προσπαθήσετε να βλάψετε το φίδι, πιθανότατα θα προσπαθήσει να μηνθεί όπως θα κάνει κάθε άλλο ζώο ή ακόμα κι εσείς. Δεν είναι όλα τα τσιμπήματα φιδιού αποτέλεσμα της προσπάθειας να επιτεθούν, μα ένα αμυντικό σύστημα όταν πάει κάποιος να τα αφανίσει. Για να γνωρίζετε κιόλας, στατιστικά, ένα σημαντικό μέρος τσιμπημάτων συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο και όλα αυτά τα τσιμπήματα πολύ απλά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εύκολα με απλό σεβασμό στην άγρια ζωή και δίνοντας χώρο στα φίδια. Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι πιθανότατα επιθυμούν να εξαφανιστούν τα φίδια, ίσως με το να εκδιωχθούν από την ύπαρξή τους με τον τρόπο που ο μύθος λέει ότι ο Άγιος Πατρίκιος τα έδιωξε από την Ιρλανδία. Φυσικά, ο ρόλος του Αγίου Πατρικίου με το να απαλλάξει από τα φίδια του Σμαραγδένιο νησί είναι μύθος, όμως ακόμα και στις μέρες μας, όντως δεν υπάρχουν φίδια εκεί. Όμως, υπάρχουν πολλά άλλα μέρη χωρίς φίδια σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ιρλανδία, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ανταρκτική, η Ισλανδία και η Γροιλανδία, για παράδειγμα, και η ζωή συνεχίζεται, μια χαρά. Γιατί λοιπόν να μην εξαφανίσουμε τις οχές, ας πούμε, από παντού? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η απαλλαγή από όλα τα φίδια θα ανοίξει τις πόρτες σε μια σειρά από μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, η ανθρωπότητα θα πρέπει να ξεπεράσει μια άλλη φοβία, αυτή των ποντικιών, πολύ απλά γιατί θα αυξηθούν σημαντικά. Είμαστε όλοι μέρος της τροφικής αλυσίδας. Αυτός ο μεγάλος κύκλος της ζωής που προσπαθεί να κρατήσει τα πράγματα σε ισορροπία. Σκεφτείτε τι τρώνε τα φίδια, κυρίως ποντίκια και ρουραίους. Μπορεί να τρομάζετε από τα φίδια, αλλά φανταστείτε για μια στιγμή έναν κόσμο που κατακλείζεται από τροχτικά. Ένα ζευγάρι και μόνο αρουραίων μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο απογόνους σε μόλις 1,5 χρόνο. Πιστεύετε ότι η βουβονική πανόλη ή μαύρος θάνατος των μεσαιωνικών χρόνων προήλθε από την Κίνα, όπου τα τροκτικά κυψίλη που μολύνθηκαν μόλυναν τους ταξιδιώτες κατά μήκος σημαντικών εμπορικών δρόμων προς την Ευρώπη. Επειδή πολλοί πίστευαν ότι οι γάτες και οι σκύλοι που επίσης τρώγαν αρουραίους και ποντίκια εξαπλώνουν το μαύρο θάνατο, πολλά αφανίστηκαν προκαλώντας την περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού των τροκτικών. Η εκδίωξη όλων των φιδιών θα μπορούσε να συμβάλλει σε παρόμοιο πρόβλημα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η βουβονική πανόλη δεν εξαλείφθηκε ποτέ εντελώς. Στην πραγματικότητα, η πανόλη έχει παρατηρηθεί στη σύγχρονη εποχή, αφανίζοντας πολλούς ανθρώπους στη Μαδαγασκάρη, ας πούμε, το 2008, αν και ομολογουμένως κανείς δεν κατηγόρησε για το ξέσπασμα αυτό την έλλειψη φιδιών. Στον επόμενο κρίκο της τροφικής μας αλυσίδας, τα φίδια είναι επίσης θυράματα για ορισμένα ζώα που μας αρέσουν γενικά, όπως όλα τα είδη των γατών, των κογιότ, των μαγκούστων, ακόμη και άλλων φιδιών. Έτσι, ένα μεγάλο έλλειμμα φιδιών στην τροφική αλυσίδα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά μια ποικιλία πολλών άλλων ζώων. Ο πιο σημαντικός παράγοντας όμως για τον άνθρωπο είναι ο ρόλος του δηλητηρίου που παράγεται από τα φίδια, καθώς και άλλα δηλητηριώδη πλάσματα στην ανάπτυξη φαρμάκων.
Ο διαβήτης και τα φάρμακα για τις καρδιακές παθήσεις προέρχονται πράγματι από δηλητήριο φιδιού, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη θεραπείων για αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο και γενικά παυσίπονα. Όλα αυτά πλέον κάνουν τα φίδια στα μάτια σας να φαίνονται πανάκια, ε! Εδώ είναι ένα άλλο συναρπαστικό γεγονός που πρέπει να γνωρίζετε. Λιγότερο από το 20% των φιδιών σε όλο τον κόσμο είναι δηλητηριώδη. Σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή υπάρχουν μόνο μια μικρή χούφτα ειδών, των οποίων το δάγκωμα θα απαιτούσε ιατρική φροντίδα. Έτσι, οι άνθρωποι θα ήταν καλύτερο παρά να αφανίζουν τα φίδια πολύ απλά να μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη που πρέπει να αποφεύγουν. Άλλωστε, τα φίδια δεν κυνηγούν τους ανθρώπους. Ναι, ξέρω ότι μπορεί να έχετε ακούσει ανθρώπους που ισχυρίζονται πως ένα φίδι τους κυνήγησε ή κυνήγησε κάποιον γνωστό τους. Τα φίδια δεν έχουν κάποια παράξενα εξωτικά βακτήρια στο στόμα τους για να σας αρρωστήσουν. Ένα δάγκωμα από ένα μη φωνικό φίδι είναι ιατρικά παρόμοιο με ένα κομμένο χαρτί. Ακόμα και δηλητηριώδη δαγκώματα φιδιών σπάνια απαιτούν αντιβιωτικά. Τα δαγκώματα από σκύλο ή γάτα είναι πολύ πιο επικίνδυνα από ένα δάγκωμα από μη δηλητηριώδες φίδι. Οπότε συγκριτικά με τις συνέπειες, τα φίδια πλέον μοιάζουν οι καλύτεροι φίλοι μας, σωστά? Αν αφανίζαμε τα φίδια παγκοσμίως, θα υπήρχε πληθυσμιακή έκρηξη τροκτικών και διαφόρων ασπόνδυλων και είδη που βασίζονται στα φίδια ως πηγή τροφής θα λιμοκτονούσαν. Η ιδέα της εξάλειψης κάθε είδους ζώου που δεν συμπαθούμε είναι φρικτή. Δεν ξέρουμε πόσος από τον ιστό της ζωής θα καταστραφεί αν αφαιρέσουμε ένα και μόνο είδος. Όλη η εγγενής άγρια ζωή προστατεύεται, πράγμα που σημαίνει ότι η θανάτωση ενός φιδιού μπορεί να σας παραβιάσει τους νόμους περί εδαφικών πάρκων και προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αφανιστές φιδιών θεωρητικά βάλλονται με βαριά ποινή. Σκεφτείτε στα προηγμένα κράτη όπως στη Βόρεια Επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μέγιστη ποινή είναι μέχρι 5 χρόνια πίσω από τα κάγκελα ή πρόστιμο 77.000 δολαρίων. Λέτε όλοι αυτοί να είναι τρελοί? Ακόμα, οι ειδικοί της άγριας ζωής συμβουλεύουν ανεπιφύλακτα να μην αφανίζουν φίδια, προειδοποιώντας τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό ότι κινδυνεύουν με μια πιο σοβαρή ποινή ή σοβαρή ασθένεια ή ακόμα και θάνατο από μια τέτοια ασθένεια. Στατιστικά μιλώντας, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δαγκώνονται από φίδια στην Αυστραλία προσπαθούν να πιάσουν ή να σκοτώσουν το φίδι ταυτόχρονα. Άλλωστε, ένα φίδι δεν θα βγει ποτέ από το δρόμο του για να προσπαθήσει να επιτεθεί σε ένα άτομο χωρίς λόγο. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, μην ξεχάσετε στο σημείο αυτό να κάνετε subscribe. Επίσης, ενεργοποιήστε το καμπανάκι γιατί μας βοηθάει απίστευτα. Μέχρι το επόμενο, καλοί μου φίλοι, να περνάτε υπέροχα και ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.